Σπουδάζω σχέδιο μόδας εδώ και 3 χρόνια. Ουσιαστικά ασχολούμαι με το ρούχο και αυτό που με ενδιαφέρει είναι να το προωθήσω περισσότερο στο ευρύ κοινό. Το Bitcoin μου έδωσε τη δυνατότητα να έχω διαδικτυακούς πελάτες για τα ρούχα που φτιάχνω από όλο τον κόσμο. Οποιοδήποτε παρέχει στο ίντερνετ μια υπηρεσία, ένα περιεχόμενο, μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να βγάλει έστω κάποια χρήματα. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι από όπου και αν βρίσκονται γεωγραφικά. Μπορούν να έχουν πελάτες σε όλο τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να πληρώσεις commission, δεν χρειάζεται να πληρώσεις κεραλιάτικα που λέμε σε κανέναν τραπεζίτη. Το μόνο που έκανα ήταν να ανοίξω ένα ηλεκτρονικό, ένα διαδικτυακό πορτοφόλι και ουσιαστικά από αυτόν τον τρόπο έγινε η τράπεζα του εαυτού μου. Ορίζοντας το Bitcoin, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί ένα άειλο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει γίνει γενικά αποδεκτό ως μέσο εισπράξεων και πληρωμών στο διαδίκτυο. Οι συναλλαγές γίνονται άμεσα, χωρίς μεσάζοντες και προμήθειες, οπότε το μόνο που μένει πλέον είναι να δημιουργώ. The problem when you're into a new technology is there's always people who are not ready to get into the new technology. You know, like when the internet came out, there was people going, nah, I don't think this is going to be popular. And then email came out and people were like, nah, this isn't going to catch on. And now Bitcoin comes out and people are like, I don't think, I'm like, aren't you sick of being wrong? Get on this train, you know. Η έννοια των τρόπων συναλλαγής ή αλλιώς συναλλακτική οικονομία διαδέχτηκε την ανταλλακτική οικονομία όπως αυτή πρωτοεμφανίστηκε περίπου πριν από 100.000 χρόνια. Η ανταλλακτική οικονομία χρησιμοποίησε ως χρήμα πολύτιμα μέταλλα, όστρακα, σε χώρες όπως η Αυστραλία και η Αμερική. Έπειτα βλέπουμε ότι παίρνει μια πιο δομημένη μορφή και πιο επίσημη μορφή ο όρος νόμισμα και δημιουργούνται διάφορα νομίσματα από σίδερο χαλκό και λίγο αργότερα κοντά στο 650 π.Χ. από χρυσό. Αυτά τα νομίσματα όπως τα συναντάμε στην ιστορική οικονομία τα διαδέχονται τα τραπεζογραμμάτια ή τα κέρματα όπως αυτά χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Κίνα και αργότερα από όλες τις χώρες του κόσμου. Πιο κοντά στο σήμερα λοιπόν έρχονται οι πιστωτικές κάρτες, οι οποίες ήταν ένας τρόπος διαχείρισης της πίστωσης και των χρημάτων πολύ χρήσιμος στην καθημερινή οικονομία. Και όπως σήμερα εξελίσσεται η έννοια της αγοράς που συναντάμε στις συναλλαγές μας, βλέπουμε τις συναλλακτικές συνήθειες να παίρνουν μια πιο virtual μορφή, μια μορφή η οποία συναντάται όλο και περισσότερο καθημερινά που είναι στο διαδίκτυο. Όπου και γεννήθηκε η ανάγκη να βρεθεί ένα νόμισμα που θα υποστηρίζει τον τρόπο που εξελίσσεται αυτή η οικονομία. Έτσι εμφανίστηκαν πολλά διαδικτυακά νομίσματα, όπως είναι και το Bitcoin. Let's look at how it works. Bitcoins are generated all over the internet by anybody running a free application called a Bitcoin miner. Mining requires a certain amount of work for each block of coins. This amount is automatically adjusted by the network such that Bitcoins are always created at a predictable and limited rate. Your Bitcoins are stored in your digital wallet, which might look familiar if you use online banking. When you transfer Bitcoins, an electronic signature is added. After a few minutes, the transaction is verified by a miner and permanently and anonymously stored in the network. Με το Bitcoin, η οργάνωσή του έγινε έτσι που όσοι χρησιμοποιούν Bitcoin συμμετέχουν σε μια κοινότητα που από κοινού παρακολουθούν την κίνηση του κάθε Bitcoin. Με άλλα λόγια, είναι σαν όλοι μας, όσοι συμμετέχουμε στο Bitcoin, να είμαστε μέλη της κεντρικής τράπεζας του Bitcoin. Μακροοικονομικά, βλέπουμε ότι περιορίζονται φαινόμενα όπως είναι ο πληθωρισμός, όπως είναι η εμφάνιση και η ευνόηση ολιγοπωλιακών ή μονοπωλιακών γκέτο στην οικονομία. Μικροοικονομικά, επιπρόσθετα, η ελευθερία που παρέχει η χρήση του Bitcoin στις διαδικτυακές συναλλαγές δίνει στους καταναλωτές την ικανότητα να εκφράζονται και να καταναλώνουν ό,τι θέλουν χωρίς να τους ελέγχει κάποιος. Υπάρχει μια απόλυτη δημοκρατικότητα και όσοι τελούν υπό τον φόβο της χειραγώγησης του χρήματος από τις κεντρικές τράπεζες ή από τους τραπεζίτες, νιώθουν ότι συμμετέχουν σε ένα νομισματικό σύστημα το οποίο είναι απελευθερωμένο από αυτές τις από αυτούς τους κινδύνους. The bank's not in control anymore. Bank's not in control, government's not in control. It's me. I'm using my money my way. You know, when I go online and I buy, like, I don't know, a pair of socks, if I pay with a credit card, I'm just buying socks, right? If I buy those socks with Bitcoin, it's a revolution. I am sticking it to the man.
έτσι έχουμε υιοθετήσει το bitcoin σαν τρόπο συναλλαγής. Ακόμη δεν είναι πολύ διαδεδομένο, αλλά όσο περνάει ο καιρός ο κόσμος εξοικειώνεται. Το καλό είναι ότι ο πελάτης δεν χρειάζεται να κουβαλάει μαζί του χρήματα ή πιστωτική κάρτα. Η συναλλαγή μπορεί να γίνει απλά από το κινητό του τηλέφωνο. Υπάρχει ένας κωδικός, το σκανάρει κάποιος με το κινητό του, αυτομάτως περνάει η bitcoin διεύθυνση στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε για να συναλλαχθούμε και μπορούμε να στείλουμε σε αυτή τη διεύθυνση το ποσό που θα γράψουμε πάνω στο κινητό μας, στον υπολογιστή μας, οπουδήποτε. Είμαι σίγουρος ότι σε μερικά χρόνια τα ψηφιακά νομίσματα θα είναι ο βασικός τρόπος συναλλαγής. Δίνει μια νέα οπτική. Είναι ένα οικονομικό μοντέλο που διαχειρίζεται και ελέγχεται από τους χρήστες του. Ουσιαστικά παρακάμπτει το ρόλο της τράπεζας, αφού ο καθένας μπορεί να είναι η τράπεζα του εαυτού του. Γενικότερα εντάσσεται στο κίνημα της κρυπτοαναρχίας, η ιντερνετική μορφή της αναρχίας δηλαδή. Βασίζεται στην κρυπτογράφηση της πληροφορίας και στόχος της είναι η διαφύλαξη της ελευθερίας και της ιδιωτικότητας. Το μανιφέστο της κρυπτοαναρχίας δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1988 από τον Timothy May. Σε γενικές γραμμές αναφέρει ότι έρχεται η εποχή που η αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών θα γίνεται ανώνυμα και δεν θα γνωρίζει ο ένας την ταυτότητα του άλλου. Αυτό φυσικά θα αλλάξει τους σχετικούς νόμους των κρατών, αφού πια κανείς δεν θα μπορεί να ελέγχει τις οικονομικές μας συναλλαγές και την προσωπική μας πληροφορία. Θα είναι ένα μεγάλο φαστούκι σε εταιρείες όπως το Facebook και η Google και υπηρεσίες όπως η NSA. Για να καταφέρω εγώ να αποκτήσω πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένη, δηλαδή να σπάσω ουσιαστικά μία bitcoin διεύθυνση, με την παρούσα τεχνολογία θα χρειαστώ εκατομμύρια χρόνια. Για να σπάσει ο κώδικας του bitcoin χρειάζεται επεξεργαστική ισχύ χιλιάδες φορές περισσότερη από αυτή που υπάρχει σήμερα στον πλανήτη, κάτι που είναι ακατόρθωτο. Ο παμπούλας της τρομοκρατίας είναι δημιούργημα των κυβερνήσεων. Είναι η πρόφασή τους για περαιτέρω άρση απορρίτου και της προσωπικής πληροφορίας. Σίγουρα τα κράτη θα προσπαθήσουν να καθυστερήσουν ακόμα και να σταματήσουν τελείως την εξάπλωση αυτής της τεχνολογίας. Προφασιζόμενα ίσως την χρήση της τεχνολογίας αυτής από τρομοκράτες, φοροφυγάδες, εμπόρους ναρκωτικών, ίσως θέματα εθνικής ασφάλειας. Bitcoin is also the currency that fuels what's known as the dark web. Using software called Tor, you can hide your identity online and access the digital marketplace they call the Silk Road, where sellers flog illegal drugs like LSD, heroin, and marijuana. Buyers conduct all transactions using Bitcoin. Με αφήνει ελεύθερα να αγοράσω ό,τι έχω σαν ανάγκη, έτσι, όσο, ας το πω έτσι, παράνομη και αν είναι αυτή η αγορά, κάτι το οποίο όμως από μόνο του είναι και ένα πολύ σημαντικό αρνητικό που πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να περιοριστεί. Άρα η έννοια της χρησιμοποίησης της ευέλικτης ελευθερίας που παρέχει το bitcoin είναι κάτι συγκρουόμενο. Πρέπει να διατηρηθεί αυτή η ελευθερία, αλλά πρέπει και να περιοριστεί, γιατί υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί εις βάρος τόσο της κοινωνίας μας, όσο και της οικογένειας ως μέρος της κοινωνίας. Κάθε εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλούς και για κακούς σκοπούς. Μην ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παράγει τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ. Δεν νομίζω να τα έχουμε χρησιμοποιήσει εσείς και εγώ πάρα πολύ συχνά. Είναι τα χαρτονομίσματα που αγαπούν ιδιαίτερα οι έμποροι ναρκωτικών. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημιούργησε αυτά τα χαρτονομίσματα για τους εμπόρους των ναρκωτικών. Αλλού πρέπει να βρεθεί η λύση των συγκεκριμένων προβλημάτων. Αρκετοί λένε ότι ρωτάνε, ας πούμε, μπορεί να το bitcoin να αντικαταστήσει το παρόν σύστημα τραπεζικό έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν θα έπρεπε να το αντικαταστήσει, δηλαδή άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το bitcoin δημιουργήθηκε για απευθείας συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων. Δεν ξέρω κατά πόσο στα αρχικά σχέδια του δημιουργού ήταν
ένα παγκόσμιο νόμισμα που θα υπάρχει μόνο αυτό και τίποτε άλλο. Δεν θα μπορέσει ποτέ να υποκαταστήσει τα νομίσματα τα οποία ελέγχονται από μια κεντρική τράπεζα. Τουλάχιστον δεν θα μπορέσει να το κάνει αυτό με τρόπο που να είναι βιώσιμο. Η ελευθερία που μου δίνει το Bitcoin είναι ότι μπορώ να το χρησιμοποιήσω χωρίς να δώσω λόγο στην τράπεζα που παρακολουθεί την κίνησή μου, ακόμα και στο ίδιο μου το σπίτι που παρακολουθεί το πορτοφόλι μου στις αγοροπολισίες μου, στο ΦΠΑ που είμαι υποχρεωμένος να πληρώσω στο κράτος στο οποίο ζω. Το κράτος πώς θα ελέγξει αυτές τις συναλλαγές και πώς θα μπορέσει να επιβάλλει τη φορολόγησή του. Οπότε δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στο θέμα της φορολόγησης. Το να τελούμε υπό την φαντασίωση ότι ο καθένας μας μπορεί να λειτουργεί ως ένας Ροβινσόνας Κρούσος στο δικό του απομονωμένο νησί και όλοι μαζί να είμαστε σε αυτό το αρχιπέλαγο στο οποίο αποτελείται από μια πολυνησία με μικρά νησάκια όπου ο καθένας είναι το αφεντικό. Νομίζω ότι αυτό είναι μια φαντασίωση η οποία τελικά οδηγεί στις οικονομικές κρίσεις σαν αυτή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν εναλλακτικά νομίσματα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι το Bitcoin θα αποτελέσει για τα επόμενα 50-100 χρόνια το μονόδρομο. Πιστεύω ότι το Bitcoin κάπως θα ενσωματωθεί σε κάποια ήδη υπάρχοντα συστήματα, αλλά θα ενσωματώσει παράλληλα και αυτές τις αλλαγές και τις ελευθερίες που φέρνει μαζί του.